Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Και καλώς ήρθατε. Και καλή χρονιά έχουμε τώρα με τα φιλινά μας θέμα. Την βοήθεια και πάλι του Αγίου Κυριακού Θεού και της Παναγίας Στρατών στα σκηνώματα της Σοφίας for us.
την εικόνα που υπάρχει στο προσωπικό τάδιο και μπαίνουν με τα χέρια στις τσέπες. Με σύγχρονο, δηλαδή, αυτό δείχνει πόσο άσχετοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Πολλοί από το χωριό, επί παραδείγματος και τα λοιπά, από το κοντινό του χωριό, ανεβαίνοντας με τα πόδια, θα βρουν κάποιο λουλουδάκι, θα το κόψουν και θα το φέρουν. Βρίσκουμε λοιπόν στις εικόνες μας πολλές φορές ένα λουλουδάκι, ένα κλάμι, ένα κρυμάκι. Πάντως, ένα πράσινο φύλλο. Γιατί είπα τη λέξη, τη φράση πράσινο φύλλο. Ο λαός μου το λέει ως εξής. Είστε ο τάδε επιστήτης και δεν μας έφερε ούτε ένα πράσινο φύλλο. Δεν το λέει ο λαός σας. Λοιπόν, αγαπητοί, πάντοτε, επειδή είναι όλοι, θα πηγαίνουμε εις τον λαό, πάντοτε με κάτι να προσφέρουμε. Ας είναι πολύ απλό, δεν έχει σημασία. Από το πράσινο φύλλο, αντί μόνο να μην εμφανιστούμε όπως λέει η εντολή, με αν δεν θέλετε. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η προσφορά θυσίας δεν περιορίζεται μόνο στην Παλαιά Διαθήκη επειδή η εντολή αυτή είναι στο Δευτερονόμιο, αλλά επεκτείνεται και στην Καινή Διαθήκη. Ο Κύριος, όταν είπε κάποια λόγια που είχε τώρα να σας θελάσω, προϋπέθετε την προσφορά εις τον Θεό. Και φυσικά η παρουσία του Κυρίου θεμελιώνει την Καινή Διαθήκη. Προϋποτίθεται. Άκουσε λοιπόν τι λέει ο Κύριος. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριο, το δώρο σου, γιατί πιστείς ότι ο αδελφός σου έχει τίποτα σου και εκεί θυμηθείς ότι δεν έχεις να καταστρέψει σχέση με κάποιον. Είσαι γενικός πρόσωπο ή γείτονά σου ή νοικοκυριό. Άφησε εκεί το δώρο σου, έμπνοσε του θυσιαστή και είπανε πρώτον διαλάβει το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Πήγαινε λέει να τα βρεις με τον αδελφό σου, να συγχωρηθείς και τα λοιπά. Και τότε τιμήσεις και προσφέρεις το δώρο σου. Αυτό βέβαια αποτελεί μια προϋπόθεση για μια δεκτή προσφορά. Αλλά όπως είπατε και για μια προσφορά. Το βλέπει και εμείς σαφώς. Όπως ακόμη δεν θα δεχθείς αντίστροφα. Τώρα αντίστροφα. Είναι μια παραγγελία προς τους ιερείς, η οποία πρέπει να σας πω ανανεώνεται στην Καινή Διαθήκη στους κανόνες των Ματέρων και αναφέρεται αυτό ότι δεν θα δεχθείς μίσθωμα πόρνης. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι μια γυναίκα ζει άπταχτη ζωή και ότι τα χρήματα που θα σου φέρει είναι από την άπταχτη ζωή τους, ζωή της, τα χρήματα αυτά δεν θα τα δεχθείς. Θα λένε ακόμη, αν σου φέρει πρόσωπο. Είναι κάτι που σας το έχω πει κι άλλο τι κάνω, δεν είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Σου φέρει πρόσωπο, θα τη πει στο αυτή για να μην την προσπάθει, για να μην ακούσει και οι άλλοι και γίνει μετά αντικείμενο κοροϊδίας. Κοίταξε, επειδή η ζωή σου δεν είναι σωστή, μην μου πει ότι είναι σωστή, σε ξέρει το πρόσωπο. Το πρόσωπο σου δεν θα γίνει δεκτόν, διότι δεν το θέλει ο Θεός. Ακόμη μπορεί να φέρει το λάδι, ο άλλος, το κερί του, ένα σωρό άλλες προσφορές εις τον Θεό, να κάνει ένα πολυέλαιο, επί παραδείγματος και λοιπά και λοιπά. Όταν οι άνθρωποι αυτοί έχουν μία κραυγαλαία, καλή ζωή, κραυγαλαία, γιατί όλοι μετά ούτε δεν γίνουμε εμείς κριτές των άλλων ανθρώπων το πως ζουν. Αλλά όταν όμως υπάρχει μια σκανδαλώδης, κραυγαλαία κακή ζωή, τότε το δώρο δεν θα το δέχεται. Ο Ιερέας είναι υπεύθυνος και θα πει λοιπόν πάρα πολύ αγάπη σας, καλοσύνη σας, θα μας κάνετε αυτό το πολυέλαιο, αλλά λοιπόν δεν μπορεί να γίνει δεκτός. Γιατί, αν
τότε, στην παλαιά θήκη, που εδώ και πριν και σήμερα εμφανίζονται κίνητρα μη καθά. Ακούσατε τι λέει το κοέλο που σε διάβασα. Μη προσπαθήσει, λέει, να δωροδοκίσει τον Θεό. Δωροδοκεί και ο Θεός. Στην αντίληψη πονών, ναι. Εάν εγώ τον καλό κάθε το με ένα καλό δώρο που να γυαλίσει, θα το πω έτσι ανθρώπινο, να μην φανταστερώ, να μην χρήσει τον όρο του, γιατί να μην με προσέξει εμένα να μου δώσει εκείνο που θα το ζητήσω. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι με τον τρόπο αυτόν μια καλοπροσεγμένη προσφορά τους θα είναι κάτι που θα κινήσει το ενδιαφέρον του Θεού είπε αυτόν χωρίς εννοείται να αλλάξουν ζωή και να μετανοήσουν. Το θέμα είναι ότι πετυχαίνουν το αντίθετο την οργή του. Έτσι, ο φτωχός άνθρωπος, εκείνο που κάνει στους ανθρώπους, ο ανόητος, εκείνο που κάνει στους ανθρώπους, νομίζει ότι μπορεί το ίδιο πράγμα να κάνει και στον Θεό. Πολλές φορές, κολακεύουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος θέλει να μας, θέλουμε να μας εξυπηρετήσει. Το κολακεύουμε, το πάμε έναν δώρο, ένα κάτι, και μετά δεν θα ζητούμε εκείνο το οποίο θέλουμε να ζητήσουμε. Νομίζουν ότι και ο Θεός την ίδια στάση θα κρατήσει απέναντι εκείνων που θέλουν να πετύχουν κάτι με το να προσφέρουν μια προσφορά τους και έναν δώρο. Πόσες φορές όμως οι χριστιανοί μας προσφέρουν πολλά δώρα στον Θεό ακόμη αν δεν θέλουν για να πετύχουν και αμαρτωλές επιδιώξεις. Πόσες φορές. Ναι, πριν πάει να συνεδρίσει τη φιλανάδα του και να πέσει στην πορεία εννοείται. Όχι μια κοπέλα που την γνώριζε για να την παντρευτεί. Φιλανάδα με την ίδια σημασία της δέντρου. Και περνάει από την εκκλησία ανάμεσα να χειράζει. Αντίστοιχα, κάνει η κοπέλα με την αγωνία εκκλησία για να συναντήσει το φίλο της. Και μάλιστα παίρνουν δύο τράπεζα, τα συμπλέκουν, τα ανάβουν μαζί για να επιτύχει ο σκοπός των αυτών, αυτό δηλαδή η πορνική των κατάστασης, η πορνική των σχέσης. Πες μου, σας παρακαλώ. Είναι δυνατόν που είναι ο Θεός, που είναι καρδιογνώστης, παντογνώστης, είναι ποτέ δυνατόν να δώσει αγαθά, ευόδοση σε τέτοια αιτήματα. Είναι δυνατόν ποτέ. Για να μην πω ότι εξήγουμε την οργή του Θεού. Και προχωρούμε να ερωτήσουμε στον 12ο στίχο. Και μη έπαιχε θυσία αδίκο, ότι Κύριος κριτής εστί και ούτε εσύ παρά αυτό δόξα προσώπη. Και για πόλωση που χωρίζουν στο διάβασμα. Μη στηρίζεσαι σε θυσία που προέρχεται από αδικίες, γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος κριτής και δεν επηρεάζεται από τη δόξα και την επισημότητα προσώπων. Εδώ αντίστοιχα είναι όλα αυτά, γιατί η πόλη θα βρει πάνω κάτω σε αυτό το στυλμένο. Υπάρχει και αντίληψη ότι μπορώ να προσφέρω στον Θεό θυσία, δώρο, από τις αρπαγές και τις αλληλεγγύες που έχω προκαλέσει. Μια τέτοια αντίληψη καθιστά με τον Θεό συνέχοχον, ούτε λίγο και πολύ τον καθιστούμε πως συνέχοχον θα γουμπεί, κλέπτα από δόχο. Δηλαδή, εγώ με αδικίες έφερα χρήματα και πάω τώρα ένα μέρος αυτών των χρημάτων να προσφέρω στον Θεό. Και τι είναι ο Θεός. Κλέπτα από δόχο. Θα δεχτεί δηλαδή εκείνο το οποίο με αδικία και με παρανομία απέκτησες και δίνεις ένα κάποιο μερίδιο εις τον Θεό. Πού πάμε.
πώς σκεφτόμαστε με τον δρόμο με αυτό. Κάποια εποχή, τότε που ήρθαν στην Ελλάδα οι ίσανοι, οι αγγούλες κλπ. Κλπ. Ήταν αυτή η επόμενη αυτή η μεγάλη λίστα του, πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ληστεύουν έναν πλούσιο άνθρωπο, ακόμη και μεταφόρων με ληστεία, και το προϊόν της ληστείας του να το κάνουν προσφορές στις εκκλησίες, στα βάρη του ίσια, σε εκκλησία και τα λοιπά. Να μαζέψουν κόρες, κοπέλες, φτωχές, να συντηρήσουν σπίτια φτωχά, κλαίγοντας, ληστεύοντας, πλούσιους ανθρώπους. Εμπέστητος. Είναι δυνατόν ποτέ μια τέτοια προσφορά να γίνει δεκτή στον Θεό? Ο Θεός αυτής της προσφοράς ρητός της αγωγής. Το βλέπουμε στο χωρίο που διαβάζουμε. Ότι μη έπαιχε θυσία αδίκου. Μη στηρίζεσαι πάνω στην άδικο θυσία που είναι αντίθετη στον νόμο του Θεού. Ακόμη ο Θεός μας λέει με αυτό το χωρίο, δεν βλέπει σε πρόσωπο. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι προσωπολίτης. Να πει ότι από αυτόν δέχομαι, από εκείνον δεν δέχομαι. Δέχεται ο Θεός μόνο από εκείνον που προσφέρει και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τον νόμο του Θεού. Όπως και εμείς. Κάποτε, να σας πω και μια ιστορία, ο τυφλός, το Βίντ, στο βιβλίο του τόπου άνοιγμα, το Βίντ, που ήταν ευπάρωτος στην Ιερή και συμφωνήθηκε από την εξής έτσι. Επειδή οι Ασσύριοι που είχαν συλλάβει το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ και κάποιοι από αυτούς κατακτούσαν, όπως ξέρετε πάντα, επαναστατούσαν, τους συνελάβαν και τους περιπτώσαν από το τείχος της Ιερή έξω. Και φυσικά επειδή το τείχος ήταν υψηλό, εφορεύοντο. Και είχαν δώσει εντολή γιατί, ότι κανείς δεν θα προβεί το να πάει να θάψει αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι και τη φορή. Αυτό δεν θα είχε βρεθεί σήμερα, είναι γνωστό. Ο Τοβίτς του ήταν αντίθετο να μην πάει να χάρει κρυφά τα πτώματα των συμμαθητών του. Γιατί πάντοτε θεωρείται όπως και στους αρχαίους Έλληνες το να μην υπέξει άταφος μεγάλη προσβολή. Πήγε λοιπόν, έπρεπε σε όλα τα ανθρώπινα αυτά και τα έθαπτε. Εθεωρείται όμως εκείνος ο οποίος ήταν παιδί μπροστή μάλιστα, γιατί φάω που συνέβη αυτό, ότι εθεωρείται ο κάθαρτος, εκείνος ο οποίος άντιζε νεκρόν, έπρεπε να περάσουν κάποια μέρα, κάποιες μέρες για να προσφέρει μια θυσία. Έτσι δεν κάθισε στο τραπέζι του να φάει ως ακάθαρτος, αλλά και δεν πήγε και μέσα στο σπίτι του. Έμεινε απέξω. Ήτανε, σας είπα, παιδί Χριστή, εκάπου άνοιξης, τέλος, εκάπου εκεί. Και έτσι να κρεβάζει απέξω το σπίτι του. Ξάπλωσε να κοιμηθεί. Και ένα πουλάκι, ένα σκουριδάκι, από πάνω εκεί, όπως αυτό σε έβλεπε και στα μάτια μετά, κουτσούλησε. Και έπεσε η κουτσούλα και πάνω στα μάτια του, στο μάτι κάπως έτσι. Το θέμα είναι ότι τα έδειξε τα μάτια. Είναι γνωστό ότι τα κόμματα ιδίως των πουλιών είναι ακροξύστητα, πολύ οξύστητα. Όπως λοιπόν και την πληρονέθηκε τα μάτια της, έφτασε τελικά να την προθεί, να μην πολύ πράγμα. Πήγε η γυναίκα του και να δουλέψει, για άλλα. Για να ζήσουν. Ήταν εχμάτω της εξής. Και έργε το γιος στον τοπί. Και κάποια φορά η γυναίκα του έκανε και γυναικείες δουλειές στο σπίτι της. Ας πούμε, η φαντάζε τα πράγματα, τα πήγε να το πουλήσει. Έγινε κάποιος έμπορος, της χάρισε ένα κατσικάκι. Όταν το έφερε σπίτι, τη λέει ο Τοβίτη, τι είναι αυτό, γιατί αυτό βγάζει. Λέει, για να κάτσει κάτι.
έφτιαξε σχεδόν να κλάψει. Να κλάψει πολύ. Γιατί δεν έπρεπε τώρα, δεν ξέρει τι να γίνει, που μπορεί να κινηθεί, δεν ήξερε. Το θέμα είναι ότι όσο περισσότερο μια θυσία προς τον Θεό πρέπει να είναι καθαρή και να μην προέρχεται από δικής, θα μπορώ να διέψω κάτι για να μάθω προσφέρω στη θυσία και είναι αυτό. Εάν για εκείνο που θα φάμε θα πρέπει να είναι από αδικία, από κλοπή, όσο μάλλον κάτι που αφορά τη θυσία του Θεού. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, εις τους τρεις επομένους στίχους, γιατί ο καθένας, σε σχέση με τον άλλον, έχουν αμφιλία. Είναι ένα μήνυμα. Ο 13ος, ο 14ος και ο 15ος στίχος. Ού ύψεται πρόσωπον επί πτωχού και θέση ειδικημένου εις ακούσε. Περίπου η τετία ορφανού και χείρα, εάν ευχαίει λαλιά. Στο τρίτο, ο χει βάθμια χείρα επισυαγόνα καταβαίνει και η καταβόηση επί το καταγαγόνι αυτά. Δηλαδή, η απόδοση να σας πω και το σύμφω, ότι στίχος, ο Θεός δεν προσωπολογητεί σε βάρος του φτωχού ανθρώπου, τον οποίον ακούει τη δέηση του ατυχημένου φτωχού. Ο Θεός δεν θα προσπεράσει την παράκληση του ορφανού παιδιού, όπως και της χείρας, όταν θα εκφράσουν στο Θεό το βαθύ τους πόνο. Μήπως τα δάκρυα της χείρας γυναίκας δεν κυλούν στις παλιές της αναπλάτης και η κραυγή της να συστρέφεται εναντίον εκείνων που την αδίκησαν. Και εσύ τώρα, με τις αδικίες σε βάρος του Θεού, της χείρας και του ορφανού, έθεσε να προσφέρεις τη σύνη στον Θεό. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός να δει με ευμενές μάτι αυτή σου τη θυσία, θα οργιστεί περισσότερο. Θα έλεγα, μήπως μη υπενθυμίζεις ότι με τον τρόπο αυτόν έκανες αδικίες. Ενθυμίστε μια περίπτωση από την Παλαιά Διαθήκη, είναι εκείνη με τον προφήτη Ηλία και την κύρα γυναίκα, που όταν φιλοξένησε τον προφήτη Ηλία, μέχρι κάποια μέρα κάθεται το παιδί της. Και πάει και του λέει, άνθρωπε του Θεού, ήρθες να μείνεις στο σπίτι μου. Εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού. Εγώ είμαι μια μαρτωλή γυναίκα. Σημειώσατε δε ότι δημιουργεί τον ίδιο ρόλο. Και ήρθε λοιπόν με την παρουσία σου στο σπίτι μου να υπενθυμίσεις εις τον Θεό τα δικά μου τα αμαρτήματα. Τι λοιπόν θέλει τώρα, εάν μια αδικία αδελφέ μου προσφέρει θυσία στον Θεό, όσο σπουδαία και πολύτιμη είναι, να υπενθυμίσεις εις τον Θεό της αδικίας σου. Και πηγαίνουμε εις τον επόμενο στίχο, τον 16ο. Θεραπεύγον εν ευδοκία δεχτήσετε και η δέηση αυτού έως νεφελών συνάψει. Η επόδοση. Αντίθετα με τα προηγούμενα, δηλαδή με αδικίες να κάνει κανείς προσφορές, εκείνος που προσφέρει την υπηρεσία του στο Θεό, όπως είναι ευάρεστος στο Θεό, όπως το θέλει δηλαδή ο Θεός, θα γίνει δεκτός από αυτόν και η θέλησή του θα φτάσει μέχρι τον εφελό του ουρανού. Πολύ ωραία. Το μέγα πρόβλημα, ξέρετε, κάθε προσευχομένου καλημέρα. Άραγε η δίκησή μου φτάνει στο Θεό και το αίτημα που του ζητώ θα γίνει αυτό. Αυτό είναι το ρωτούμε. Δηλαδή, εγώ προσευχήθηκα με άκουσες.
γνώση. Μήπως όπως έτσι. Όχι μάλλον. Αυτές είναι αντιλήψεις ανθρώπων που έχουν πάρα πολύ περιορισμένη αντίληψη περί Θεού. Όχι δεν προτείνει. Ο Θεός και θα σε ενθυμίσει μας γνωρίζει. Δηλαδή, εκεί που θα σκεφτούν, θα έχει μόνο φρύγει η Θεού. Θα λέγαμε από μια τη μέσα, πρώτα θα βρεις κόσμο γνωρίζει για τον καθένα τι θα γίνει. Και λέμε ότι αν ο Θεός με ακούει, αλλά δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι όταν εγώ προσευχηθώ στον Θεό, το αίτημά μου γίνεται δεκτό. Το δεύτερο, το αίτημά μου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η προσευχή μου είναι κατευθυντική. Γιατί ο Θεός δίνει πολλές φορές εκείνο που του ζητούμε, επίμονα μάλιστα. Παρότι επίμονα πρέπει να προσευχόμαστε. Μάλιστα, εκείνο το καθήκον καλοπάτη που λέει ο Χριστός, είναι το 58ο κεφάλαιο του Ισαΐου.
ακούσει ο άνθρωπος. Και ο Θεός εισακούσεται σου. Και ο Θεός θα σε ακούσει. Έτσι λαλούντο σου ερή, ειδού πάλι. Ενώ ακόμα ομιλείς εις την προσευχή σου, να, είμαι παρόν. Αναφέρεται στα ανέκδοτα. Κάποιος έκανε προσευχή, δεν είχε εργασία και παρακαλούσε τον Θεό να του δώσει μια εργασία γιατί δεν ήξερε τι να κάνει πια. Μπορεί να θρέψει την οικογένεια του, καλή ώρα τώρα που έχουμε και ανεργία. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι για την οικογένεια. Και ενώ προσήλθε τον, έκτυψε την πόρτα του. Ζητούσε από τον Θεό μια αρχή. Και χτυπούσε την πόρτα του κάποιος που ήρθε να του πει σε πέρα στην εργασία. Είναι κατά κυριολεξία αυτό το σημείο έτσι σου λαλούντος. Εδώ δηλαδή δεν έχει τελειώσει την κουβέντα σου, την αίτησή σου, τη φράση σου, τη δουμάχη. Να, είμαι παρόν. Είναι καταπληκτικό. Έτσι ο άνθρωπος όταν δει την παρουσία του Θεού με έναν τέτοιο τρόπο, περισσυνώνει. Όμως, εδώ πολύ προσοχή, να μην υπερηφανιστεί ο ευσύνης άνθρωπος ότι εγώ πάντοτε όταν προσεύχομαι ο Θεός με ακούει και αμέσως μου δίνει εκείνο το οποίο του εζήτησα. Πάρα πολύ προσοχή στο σημείο αυτό. Γιατί μπορεί να ελευθεροχωρήσει η επιφάνεια. Και τότε τι κάνουμε. Εάν ο Θεός δεν απαντάει αμέσως, τι λέγαμε, το κάνουμε και εμείς οι άνθρωποι. Πόσες φορές, α, με λύπησε με ένα κάπου και χτυπάει τώρα την πόρτα. Δεν το ανοίγω. Γιατί δεν το ανοίγω. Έτσι για να τον έχω να αποκτήσει μια συνέστηση. Το παιδί σας σύμπημα. Και τώρα χτυπάει την πόρτα εκεί που είναι στο δωμάτιο, στο στενό. Και εσείς δεν μιλάτε. Δεν απαντάτε. Γιατί. Μισείτε το παιδί σας. Δεν θα κάνει και ποιο το οποίο το παιδί σας θα σας ρωτήσει. Ότι θέλει να το βάλει σε μια δημοσία. Έτσι κάνει ένα κύριο ο Θεός. Έτσι κάνει. Θέλει ο Θεός να τα πεινούμεθα, να τα πεινούμεθα. Πάντα να τα πεινούμεθα. Και όσο περισσότερο τα πεινούμεθα, τόσο περισσότερο είμεθα εις τον οπτικό ορίζοντα του ενδιαφέροντος του Θεού. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, εις τους δύο επομένους στίχους. Σας είπα, επειδή ο ένας έχει αναθεμία, σημαίνει ότι ο δεύτερος του παρακάτω είναι συνέχεια του πρώτου. Προσευχή ταπεινού με θέλας διήθε και έως συνεγγίσει ο μη παραλυθεί και το άνθρωπο και ο μη αποστεί έως επισκέψεται ο Χριστός, ο ίχιστος και κρινεί δικαίως και ποιήσει χρήση. Και η απόδοση και των δύο χωρίων. Η προσευχή του ταπεινού και πιστού ξεπερνά τις εφέλειες στα σύνορα. Φτάνει έως το θρόνο του Θεού και δεν σταματά μέχρι ότου εισακουστεί και δοθεί η παρηγορία στον ταπεινό. Δεν θα σταματήσει την προσευχή του ο ταπεινός μέχρι ότου ο ίχιστος θα τον επισκεφτεί και του αποδώσει τη δικαίωση. Έχουμε αντιληφθεί, αγαπητοί μου, αυτά τώρα που λέμε ότι πρόκειται για διάφορες πτυχές μιας καλής προσευχής. Περί προσευχής ολόκληρη στον πάθο, όπως το αντιλαμβάνεστε. Βέβαια, ομιλεί υπερτησιών, ομιλεί ομιλεί, αλλά στο πάθο είναι εγώ. Πώς στέκομαι απέναντι στον Θεό. Και ο Θεός προστέκεται απέναντι σε μένα. Πάντως, μόνο η προσευχή του ταπεινού ανθρώπου και η υπομονητικού εισακούεται. Και ο Κύριος μας είπε, για να το ασφαλίσουμε, μία κακή εν τες προσευχές ημών, εν κακό θα την αποκάνω. Δηλαδή, να την αποκάνω.
γεωργό και αυτό που του ζητώ είναι για αυτό. Δεν ξέρω βέβαια εάν και κατά πόσο θα ήθελε ο Θεός να πραγματοποιηθεί, γιατί πολλές φορές πιάνεται μια για αυτό που είναι αγαθόμενο. Με ένα μπουκέτο λουλούδια που μέσα κρύβει μια σφίγγα, ένα φιδάκι. Και να ζητώ από τον Θεό αυτό που φαίνεται καλό, αλλά να βρω το καλό. Να μην πάει καλά το πράγμα. Ναι, ναι. Ωστόσο, ο Κύριος μας είπε να μην εκακούμε, δηλαδή να μην αποκάμνουμε προσευχόμενοι, ετούντες. Εκείνος θα μας δείξει τι είναι πραγματικό μας συμφέρον. Πάντως υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν υπομονή, δεν έχουν υπομονή. Είναι το εδώ και τώρα. Το ζήτησε να μου το δώσει. Στον Θεό στέλνεσαι με το εδώ και τώρα. Γι' αυτό αφήστανε τις προσευχές. Σταματάνε τις προσευχές. Δεν το ζητώνει. Θέλετε. Δεν κάνουν ακόμη ούτε καν προσευχή. Έχουν εκατιώσει με τον Θεό. Εγώ σου ζητώ, εσύ να μου δίνεις και φάνω μάλιστα στους απέξω ανθρώπους να κατηγορούν τον Θεό ότι εγώ ζήτησα και ξαναζήτησα, αλλά ο Θεός δεν μου έδωσε εκείνο το οποίο σου ζητώ. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, πάμε πίσω. Όταν είναι σε εμάς σαν περιμένει, εκάπου κάπου υπάρχουν αδελφοί, όταν είναι με κάποιο στενάκι στην Ελλάδα, ερχόντουσαν έξω από το ρηθόν, βλέπετε βέβαια 10-20 κάνουν ανθρώπους εκεί. Άφηγε θα γίσουν, καθόντουσαν 5-10 λεπτά τη φεύγα. Δεν καθόντουσαν να περιμένουν. Γιατί δηλαδή οι άλλοι θα έπρεπε να περιμένουν και εσύ με κάθεσαι να περιμένεις. Δεν είναι κακό πράγμα αυτό, γιατί δεν μάθαμε, να περιμένουμε αγαπητοί. Πάντως, λέει η Σοφία Σιρά, το ίδιο που αυτό που αναλύουμε, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, ο έγινη της απολογεκώσει την υπομονή. Και τι ποιήσεται όταν επισκέπτεται ο Κύριος, αλλήμωνο σε εσάς, που χάσετε την υπομονή σας. Κι αν κάποια στιγμή θέλει ο Κύριος να σας επισκεφτεί, να σας δώσει δηλαδή το έτοιμά σας, τότε τι θα κάνετε. Είναι έτσι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό το χωρίο. Είναι στο 14ο στίχο. Αυτό ισχύει αγαπητοί μου για το κάθε χριστιανό. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Όποτε ο Κύριος θέλει και προκλήσει, όποτε εκείνος κρίνει, όπως ομοίως αυτό ισχύει και για μια ομάδα ανθρώπων, όπως ισχύει και για ένα ολόκληρο έθνος. Πριν είχαμε κάποτε μια κατοχή και να παρακαλούσαμε τα αυτά πραγματικά, τότε, όπως λέει ο Θεός, το καιρό που έπεσε βαρύ το χέρι μου και πάνω σε εσάς, ορθίζεται, σκόρεσε πριν και ερχόσαστε εκεί στην έννοια μας. Όταν όμως δεν υπήρχε κίνδυνος, τότε αν δεν βαριέσαι. Έτσι λοιπόν στην κατοχή, μαζευόμαστε στην Εκκλησία, συγγνώμη πάρα πολύ καλά, αρκετοί άνθρωποι να παρακαλέσουμε τον Θεό να απαραγούμε από την ξενική κατοχή. Κάπου ο Θεός έκρινε να μας τη δώσει αυτή την ελευθερία. Όταν η ξενική κατοχή για μας εδώ τους Έλληνες κράτησε 400 χρόνια. Δεν θυμίστε. Οι δεύτερους Εβραίους της συνέδριτων 431 χρόνια. Και όπως θα εξής. Και αν το θέλετε, αιώνας ολοκλήρωσε και κράτησε η ξενική κατοχή, γιατί πρέπει να σας πω ότι εδώ, όπως τυράχα, θα το δείτε και στο τέλος του τόπου, στο τέλος του τόπου κεφαλαίου, που μας βασάνισαν. Αναφέρεται στην απελευθέρωση του λαού του Θεού, όμως αιώνες ολοκλήρους εκράτησε η κατοχή των Εβραίων.
ξεκινήσουμε από την κάτι μέσα, κάτι τα πληρώνει, ξέρω εγώ, μάλιστα η οικογενειακή παρουσία, την εβδομήντα χρόνια, ούτε ένα ούτε δύο. Αφού είπε ο προφήτης, εφητέψε την ίδια από φορά δέντρα. Και αυτή θύμωσε μαζί του. Ήθελε να δηλώσει ότι θα λύσει να έρθει η απελευθέρωσή του. Τι μάλλον. Ήρθε η ειδική κατοχή. Βασανίστηκαν από τους Έλληνες. Ιδίως ένα δύο κοντινό μαζί που είναι τύπο του αντιχρίστου. Από τον αντίο από την επιθανή. Έλληνες. Από τους εκδηλώνους του μεγάλου Αλεξάνδρου. Μετά ήρθε η Βυζαντινή, πάλι από κάτι ενδιάμεση περιοχές κλπ. Η Βυζαντινή έρθε. Μετά από τους Βυζαντινούς, για να τους δηλώσω λίγο, σας είπα πολλές καταστάσεις, ήρθε η Αγγλική κυριαρχία. Και ξέρετε πότε απελευθερώθησαν από όλους τους συνεχείς αυτούς από τον 6ο αιώνα, το 1948. Είδατε εκατοντάδες χρόνια. Όλοι τώρα είναι κράτος, Ευρωπαίοι. 1948. Για να μην πω ότι μέχρι σήμερα εδάφη των επαγγελματίων διεκδικούνται από ξένους και από το εξής. Συνεχώς, τι θα πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πείτε, όπως λέει ο Ιωσός, δεύτερος ψαλμός. Τα μάτια μας, λέει, στέλνουν προς τον Κύριο, όμως τα μάτια της δούλης που βλέπει προς την υγεία της, τι θέλει, τι πρέπει να γίνει και κοιτάζει έτσι. Έτσι και εμείς κοιτάζομαι, θα έλεγαν οι Εβραίοι, κοιτάζομαι στον Θεό, πότε θα μας δώσει. Αγαπητοί μου, αυτό το ψαλμό, πού μπορούμε να τον λέμε. Είναι εκατοστός, εικοστός, δεύτερος. Δηλαδή, να έχουμε μια επιμονή και υπομονή, όποτε ο Κύριος δώσει κάτι. Αν πάλι δεν το δώσει ο Θεός, καθόλου, θα λέμε ότι εκείνος ξέρει, γιατί δεν το δίνει. Πάντα στο Θεό δεν θα σταθούμε, ούτε με κρίνια, ούτε με παράπονα, και μάλιστα μικρά παράπονα προς τον Θεό, και μάλιστα κάπου και να δείχνουμε τον Θεό. Ότι δηλαδή δεν μου έδωσες Κύριε αυτό, καλά, και εγώ δεν θα προσέχω. Τώρα τι είμαστε στην Θεία, ξέρετε πως είναι εκείνοι οι οποίοι αντιδρούν σε έναν πληθυσμό εναντίον του Θεού. Αντιδρούν στον Θεό, αντιδρούν σε ανθρώπους. Και δεν μπορείς. Ωστόσο, να μάθουμε, όπως σας είπα, να περιμένουμε και να μάθουμε ακόμη να λέμε εκείνο που διδαχθήκαμε. Κύριε, γεννηθήτω το θέλημά σου. Να γίνει εκείνο το οποίο θέλεις εσύ. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν κάτι μας ωφελήσει ή όχι. Γεννηθήτω λοιπόν το θέλημά σου. Και προχωρούμε, αγαπητοί, στον 19ο στίχο. Και ο Κύριος που μη βραδύνει, ουδε μη μακροθυμίσει επ' αυτής. Επ' αυτής εννοείται στους αφηγούντες. Και η απόδοση. Και ο Κύριος δεν θα βραδύνει να κάνει τούτο, εάν το κρίνει. Ούτε θα είναι πάντοτε μακρόθυμος εις τους αφηγούντες. Και ο Κύριος δεν θα βραδύνει. Ο Κύριος δεν θα βραδύνει. Αυτό το δεν θα βραδύνει εξαρτάται ο χρόνος. Ο χρόνος. Από τον ίδιο τον Κύριο. Θα λέγει μία ώρα, μία μέρα, ένας χρόνος, 50 χρόνια, μια ζωή ολόκληρη. Πώς θα είναι. Ακόμη και για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου Ευθύνου. Βρίσκουμε πολύ συχνά στη γενική γιατί. Να το βεβαιώνει ο Κύριος ότι θα έρθει γρήγορα ο Κύριος εγγύης, λέγουν οι Απόστολοι, οι συγγραφείς. Ο Κύριος δεν θα φανεί. Έρχεται. Να, ακούμε, θα λέγαμε, τα βήματά του
δεν αργεί ως την βραδυτήτα ηγούντε. Όπως με λυπείτε τον θεωρώ ότι βραδύνει, αργεί. Αλλά μακροθυμεί εις μας. Μη βουλόμενος την άσ απολέσει, επειδή δεν επιθυμεί να καθεί κανένας. Αλλά πάντως εις μετάνοια χωρίζει. Είναι στη δεύτερη επιστολή των Πέτρου, στο τρίτο κεφάλαιο. Ναι, ο Κύριος υπέθεται λίγο, αλλά δεν μου έχει όμως 2.000 χρόνια. Αλλά είτε θυμηθήκα. Και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα την υπόψη μας. Εν δε τούτο μίλαν σαν έντροι μας, αγαπητοί. Αγαπητοί λέει, έλα να μην ξεχνάτε, ότι μία ημέρα παραγγελίω ως 1.000 έτη και 1.000 έτη ως ημέρα μία. Εάν έτσι μετρήσουμε τα πράγματα, 1.000 χρόνια λέει στον Θεό είναι σαν μια μέρα και μια μέρα είναι σαν να είναι 1.000 χρόνια. Αυτό δεν το ξεχνούμε. Πάντως, ο χρόνος της αναμονής ανήκει στον Κύριο, εκείνος ξέρει πότε θα γίνει αυτό. Μας έδωσε σημάδια για το τέλος του κόσμου, μας έδωσε πολλά σημάδια. Δεν γνωρίζουμε την ημέρα και την ώρα, ξέρουμε όμως περίπου την εποχή. Μην το ξεχνάτε. Όταν λέει δείτε αυτό, εκείνο, 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 τότε το τέλος είναι κοντά. Όταν δείτε να βγάζει σκιά μπουκάλια, δηλαδή ανοίγει, έρχεται το, ανεβαίνει η θερμοκρασία, τότε λέτε, το καλοκαίρι είναι κοντά. Έτσι και δείτε και εσείς. Αν δεν δείτε όλα αυτά να γίνονται, το ένα μετά το άλλο, θα πείτε, το τέλος είναι κοντά. Δεν αντιφάσει προς εκείνο που είπε ότι κανείς δεν ξέρει περί της ημέρας εκείνης και της ώρας. Προσέξτε, τι είναι ημέρα, τι είναι ώρα. Αλλά εποχή μπορούμε να κρίνουμε. Αν ρωτήσετε, εσείς το ξέρετε, το κρίνεις, το καταλαβαίνετε. Η εποχή μας είναι τόσο ευρωϊκή, ώστε τα πράγματα να τραβήξουν ακόμα σαν ιστορία πέρα για πέρα. Τα λέει όχι. Ήδη έχουμε σημάδια, πολλά σημάδια. Το κυριότερο σημείο, ξέρετε ποιο είναι. Μπορεί να μην είναι ίσως κέριον, όπως θα έλεγε κερία, κερία, η περίπτωση, να δούμε να κτίζεται ο ναός του κομμόντος. Όταν κτίζεται ο ναός του κομμόντος, οι πέτρες είναι ελαξιωμένες έθνες στην Αμερική, θα μεταφερθούν και λιγότερα. Γιατί στην Αμερική δεν έχει πέτρες στο Ισραήλ, διότι ο νόμος έλεγε ότι δεν πρέπει να ακουστεί στον χώρο που θα χτιστεί ο ναός, καλέμι και σφυρί. Αλλά μπορούμε να και να μεταφέρουμε. Είδα τι λέμε, πω τι τέτοιο, πω πω έξω, άιδε το λιγάρι με τον ανασύνομα και λέμε γρήγορα, γρήγορα, μισά ξηγουρά του μέσα στο περό του πηγαδιού. Δηλαδή μία λεπτομέρεια που ίσως μας είναι βοηθητική εδώ, για μας είναι πολύ βοηθητική. Αλλά βλέπετε που μένουμε εδώ και σαν δρούν την ευκαιρία των Ιβραίων. Η Ιταλία μπορεί να πει. Ωστόσο, αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Είναι η αποστασία. Όταν δούμε την αποστασία, δεν θα είναι ευθέρετο αυτό. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς. Πρώτα λέει έρχεται η αποστασία, μετά ο Αντίχριστος και μετά ο Κύριος έρχεται. Ώστε σήμερα παρατηρούμε αυτή την αποστασία. Ναι. Όταν θελμίζουν βλέπετε πέτρα, ο οικουμενισμός ορίζουν η φοβερή αυτή χωάνη που πάει όλα να ισοπεδώσει όλες τις θρησκείες. Είναι ακατανόητο πράγμα, ακατανόητο. Κι όμως έρχονται αυτής της οικουμενιστικής θέσης ακόμη και πατριάρχοι και αρχιεπισκοποί και επισκοποί και ιερεί και όχι λίγοι από τον λόγο.
όταν βλέπετε ότι παραδείγματι από τους 103, θα το είδες, πηγαίνει, 103 επισκόπους αγγλικανούς, οι 100 δεν πιστεύουν σε όλους με την Αγία Γραφή, παρά μόνο λέει στις 10 εκδορές. Και μάλιστα, ίσως αν έπρεπε να μένω να τον πάρουμε, άνθρωπε πιστεύει στην Θεία Φύση του Χριστού και την ανθρωπίνη. Εκεί θα ήταν η πανωνευσία. Μη αυτό τι, όταν αυτοί επαγγέλλονται τον επίσκοπο. Αυτό τι είναι. Δεν είναι σημάδι παραγμή, δεν είναι σημάδι αποστασία. Όταν βλέπετε την ωραία που τη χάνουμε και τη χάνουμε και τη θέλει, πάει. Αυτό δεν είναι σημείο να προσοχήσει. Όταν αφιξεύεται ένα νέο με αναρωτικά, πού να γυρίσει πίσω, τι να κάνει, να γίνει πιστό σε ξανά. Σπανία περίπτωση. Αλλά τι, ούτε για να παντρευτεί δεν θα μπορεί. Γιατί, διότι τα αναρωτικά θα πρέπει να χρησιμεύσει. Και όμως, επιμένουν οι άνθρωποι με τα αναρωτικά. Αυτοί να φροντίζουν και οι άλλοι θα καταστρέφονται. Δεν είναι κακά κοινωνικά σημάδια. Πάντως, αγαπητοί, ας το μάθουμε το πράγμα ότι ο Κύριος οπωσδήποτε θα έρθει. Μάλιστα, παιδιά μου, τη ζητούν όπως το θέμασα τώρα αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ωστόσο, το λέει ο Απόστολος Πέτρος. Θέλει όλοι να μεταφράσουν. Όχι μέσα. Σε κάποια κάθε εποχή υπάρχουν οι εκλεκτοί άνθρωποι. Μην νομίζετε ότι κάθε εποχή, κάθε γενιά είναι για τον αυτή. Όχι, όχι. Έχει εκλεκτούς ανθρώπους. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος για την εποχή του. Αγωνίζομαι, κοπιάζω, κυβρώνω, ιδία τους εκλεκτούς. Όλοι κύριοι ακροατέ, δεν είσαι εκλεκτή. Έτσι και αυτό σήμερα. Όλοι οι ακροατέ, δεν είναι εκλεκτοί άνθρωποι. Για αυτούς λοιπόν κοπιάζουμε, για αυτούς αγωνιζόμαστε, για αυτούς αφήνει λάσκα, επιτρέψτε μου τη λέξη, ο Θεός το σκηνή να μην συντομεύσει την ψάρια του ακριβώς γιατί και οι κάποιοι άλλοι παρακάτω μήπως μεταγωνίζουν, μήπως ψάρουν. Έτσι, και ο χρόνος θα αγωνίζει. Για τη δεύτερη του Χριστουμαρουσία, δεν λέω για καθημερινά δικά μας πράγματα. Πάντοτε έχει, εμείς το ξεχνούμε, παιδαγωγικό χαρακτήρα. Εκείνο το να μάθουμε να περιμένουμε, να εμπλουτιστούμε περισσότερο. Όπως τελειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ο Άγιος, αγιαστεί τον έτσι. Λες ότι είσαι Άγιος, μπορεί να γίνεις ακόμη πιο Άγιος. Εκείνο το έτσι, ακόμη, πιο πολύ κανείς να χειριστεί. Ακόμη και θα λέγαμε η παρουσία ενός πολυχρονίου διωγμού. Ο διωγμός της Εκκλησίας δεν έχει σταμάτησε ποτέ. Μπορεί να σταμάτησε σε αυτόν τον τόπο, ανοίγει κάπου εδώ πέρα. Μπορεί να ανοίξει στη γη, στην Ιαπωνία, στις Ινδίες. Πάντως, ο διωγμός της Εκκλησίας δεν σταμάτησε ποτέ. Στον αιώνα μας δεν συνέβη ο διωγμός της Εκκλησίας και στην προσύνη. Τελείωσε. Κάπου αναρχίζει. Ποιο καθεξίζει. Ή έχετε την εντύπωση χωρίς να σας προκαταλάβω. Ακούτε, χωρίς να θέλω να σας προκαταλάβω ότι αύριο δεν μπορεί να αρχίσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας ενεράδει κάποιος διωγμός. Το εξασφαλίζεται αυτό ότι δεν θα γίνει, έχω μαρτυρούν ότι μπορεί να γίνει. Δεν είναι ο περισσότερο καταλαβαίνετε. Πάντως, και η παρουσία των μαρτύρων δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ακριβώς περίμενα την γιατί τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Αυτό δεν είναι. Να πώς το λέει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πώς το αναφέρει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και έκραξαν, λέει, έκραξαν. Λέει ποιοι, οι μάρτυρες. Είναι από το έκτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Έκραξαν οι μάρτυρες, μάρτυρες
κεράμι, λέγοντες, έως πότε, άρχοντα έως πότε. Ο δεσπότης, ο άγγελος και ο αληθινός, ού κρίνεις και εκδικείς το κρίμα ημών εν των κατοικούντων επί της γης. Κύριε, λέγει, πότε θα εκδικήσεις τη δική μας την κακοπάθεια. Όταν έφτασαν και μαζευόνησαν ακόμα. Προσέξτε. Και εδώ θυμηθείς εκάστρο στο ΙΕΣΚΙ. Και αρέσει αυτή, υπόθηκε εις αυτούς, ή να αναπαύσονται έτσι χρόνο μικρόν. Μη φανάστε. Μην επιμένετε. Να αναπαυθείτε, λέει επιμένετε. Ή λίγο καιρό, χρόνο μικρόν. Οι μάρτυρες των τριών πρώτων αιώνων έχουν μπροστά τους 1.700 χρόνια. Αυτή είναι για μένα στη δεύτερη αιτία. Έως πληρώσει και οι σύμβουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέροντες αποκτένεστε ως και αυτοί. Θα προσθεθούν κι άλλοι μάρτυρες. Όλοι μαζί λοιπόν θα λειτουργείτε. Μη φωνάζετε. Ο Θεός εκείνο που υπόσχεται, το υπόσχεται και τελειώνει η ιστορία. Μπορεί ακόμη ο Κύριος να μην μας δώσει καθόλου το αιτούμενο εκείνο που του ζητάμε. Πάντως, μακροφημή και επί τους ανεκούντας, αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί θέλει